Λύθηκε μετά από παρέμβαση της Βουλευτή Χανίων της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρας Μπακογιάννη, το ζήτημα που είχε προκύψει σχετικά με την περιβαλλοντολογική αδειοδότηση 19 μικρών λιμένων στα Χανιά, που είχε ως συνέπεια να μην μπορούν να γίνουν αποκαταστάσεις και έργα. Η παρέμβαση της Ντόρας Μπακογιάννη ήταν πολύ σημαντική σε ένα θέμα το οποίο αφορούσε 19 λιμάνια και λιμενίσκους του νομού Χανίων. Πάρα πολλά στην υπόλοιπη Κρήτη και γενικά σε όλη την Ελλάδα. Το πρόβλημα είχε προκύψει από μια ερμηνεία που είχε δοθεί στο Τμήμα Περιβάλλοντος Αποκεντρωμένης Δίκης Κρήτης, που έλεγε ότι όσα λιμάνια δεν αναφέρονται ως σπουδαιότητας, μεγάλη σπουδαιότητα στο χωροταξικό Κρήτης, το οποίο ήδη έχει εγκριθεί, δεν μπορούν να λάβουν περιβαλλοντολογικούς όρους και συνεπώς δεν μπορεί να γίνει κανένα έργο επισκευής, συντήρησης ή βελτίωσης αυτών. Η βουλευτής είχε συνεργασία με τον Υφυπουργό για θέματα χωροταξίας και αστικού περιβάλλοντος Νίκο Ταγαρά και με βάση τη σχετική γνωμοδότηση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο είχε απευθύνει το αίτημα. Το Λιμενικό Ταμείο Χανίων μέσω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, πολλά έργα στο νομό Χανίων πλέον προχωρούν. Μεταξύ άλλων, έργα στο λιμάνι του Λουτρού στα Σφακιά, αλλά και στο λιμενίσκο Τερσανά Ακροτηρίου. Ουσιαστικά είχαν διαγραφεί 19 μικρά λιμάνια από το νομό Χανίων και όχι μόνο μικρά, λιμάνια όπως μεγάλης σημασίας, όπως είναι το Λουτρό και μερικά άλλα. Πηγραμματικά σας λέω, Ραβδούχα, Πλάτανος, Σούγια και μερικά άλλα. Από εδώ και πέρα ανοίγει ο δρόμος για να ικανοποιήσουμε διάφορα αιτήματα τα οποία έχουν τεθεί από τους δημάρχους των περιοχών αυτών και πραγματικά όσα λιμάνια χρήζουν παρεμβάσεων και επισκευών, ανοίγει ο δρόμος να μπορούμε να το κάνουμε. Μέχρι τώρα ήταν απαγορευτικό. Πρόκειται για ένα θέμα που ζητούσε λύση εδώ και χρόνια, επισημαίνει ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Χανίων. Και είναι θέματα τα οποία έχουν αγωνιστεί γι' αυτό και οι τρεις προηγούμενες διοικήσεις του Λιμενικού Ταμείου και βουλευτές και νομάρχες και δήμαρχοι. Και δεν υπήρχε αποτέλεσμα, γιατί υπήρχε ένα στίχος απροσπέραστος. Ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Χωροταξίας κατάλαβε την αναγκαιότητα αυτού του έργου και μάλιστα στην απάντηση της ερμηνευτικής εγκυκλίου αναφέρεται ότι περίπου το 30% του εισοδήματος της Κρήτης είναι από τουρισμό, άρα αυτά τα μικρά λιμάνια έχουν μεγάλη σπουδαιότητα.